Ζει Κύριος και ζει η ψυχή μας. Αλληλούια. Είμαστε χαρούμενοι το βράδυ αυτό που είμαστε ανάμεσά σας. Όπως είπε και ο αδερφός, είμαστε από τη Λάρισα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Από την Εκκλησία της Γιάννουλης. Δοξάζουμε τον Κύριο. Αλληλούια. Πραγματικά, ο Κύριος είναι ανάμεσά μας το βράδυ αυτό. Αλληλούια. Και είναι εδώ ο Κύριος για να μας ευλογήσει. Το λέω ο λόγος του. Αλληλούια. Όπου είναι δύο ή τρεις μαζεμένοι, λέει, στο όνομά μου, ανάμεσά τους είμαι και εγώ. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί. Λίγα εδάφια θα διαβάσω μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι τα πρώτα εδάφια που άκουσα το 93, που αγγίξανε την καρδιά μου. Δόξα. Αλληλούια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ήταν η πρώτη φορά που είχα βρεθεί σε μια όμορφη συνάθρηση στο Μενίδη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και αυτά τα λόγια αγγίξανε την καρδιά μου. Και από τότε πήρα την απόφαση να ακολουθήσω τον Ιησού Χριστό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ήμουνα σε ηλικία 13 χρονών. Αλληλούια. Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω αδέλφια έτσι μεγάλα σε ηλικία που ασχολούνται με τα παιδιά. Αλληλούια. Πραγματικά, αδελφοί, ευχαριστώ τον Κύριο. Ένας αδερφός έτσι είχε ασχοληθεί και μαζί μου. Του έλεγε η γυναίκα του, μικρό παιδί είναι ο Θανάσης. Άστον. Λέει, ο Κύριος, λέει, θα τον ευλογήσει. Αλληλούια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί. Και πραγματικά χαίρομαι και συγγνώμη που το λέω, όταν ακούω έτσι αδέλφια μας που ασχολούνται με τα παιδιά τα μικρά και τα ενθαρρύνουν ακόμα να κάνουν και το θέλημα του Κυρίου. Σε τέτοια ηλικία ήμουν εγώ, αδελφοί, όταν τα αδέλφια με ενθαρρύνανε, ο αδερφός ο Ζήσης, δόξα στον Κύριο, και κάποια άλλα αδέλφια μας εκεί, πιο μεγάλη, λέει, αδελφέ, λέει, άστον, λέει, είναι μικρός, λέει, ακόμα να μεγαλώσει. Όχι, λέει, αδελφέ, λέει, θα πάμε να τον ψάξουμε και να τον βρούμε, λέει, να τον πάρουμε, γιατί έχει, λέει, μια καρδιά καλή, λέει, και αγαπάει τον Κύριο. Αλληλούια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είναι στη σελίδα 852, είναι στο Μανθαίο, αδελφοί, και θα διαβάσω από το εδάφιο 7. Αιτείτε και θέλει να δοθεί. Ζητείτε και θέλετε βρει. Κρούετε και θέλει να σας ανοιχθεί. Διότι πάσο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει. Και εις το κρούοντα θέλει ανοιχτή. Αλληλούια. Αυτά τα λόγια, πραγματικά, αγαπητά αδέλφια, αγγίξανε την καρδιά μου εκείνο το βράδυ. Ζούσα σε μια οικογένεια πολύ δύσκολη. Θα σας πω και δύο λόγια από την ομολογία μου. Αλληλούια. Είμαστε από την φυλή των Ρωμά. Είμαστε Ρωμανόβλαχοι. Μιλάμε την γλώσσα την ρωμανοβλάχικη. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ζούσα σε μια οικογένεια πάρα πολύ δύσκολη. Ο πατέρας μου ήταν πάρα πολύ σκληρός. Η συγγένειά μου πάρα πολύ σκληρή. Στο σπίτι υπήρχε συνέχεια τσακωμούς με τη μητέρα μου, τσακωμούς με τη γειτονιά, τσακωμούς με άλλα πρόσωπα εκεί στη γειτονιά. Και είχα μεγαλώναμε με αυτόν τον τρόπο. Αλληλούια. Και όταν πέρασαν κάποια αδέλφια, όπως σας είπα, ο αδερφός ο Ζήσης, μου λέει, αδερφέ, θέλεις, λέει, να έρθεις, λέει, να ακούσεις το Λόγο του Θεού. Ήρθαν να πάρουν τον παππού μου τότε, τα αδέλφια, και λέω να έρθω. Και όταν μπήκα στην εκκλησία, άκουσα αυτά τα όμορφα εδάφια. Και από εκείνο το βράδυ, αδελφοί, πραγματικά πήρα την απόφαση και είπα, Κύριε, θα σε ακολουθήσω. Αλληλούια. Και λέω, μετά πήγαμε σε μια κοινωνία, αδελφοί, και εκεί άκουσα ότι υπάρχει ο παράδεισος, ότι ο άνθρωπος θα φύγει από αυτή τη ζωή και μια μέρα να συναντήσει τον Κύριο. Και πήγα στην προσευχή και είπα, Κύριε, εκείνο το βράδυ ήτανε, μας πήρε αργά, λέω, Κύριε, αν πραγματικά είσαι ζωντανός και υπάρχεις, καθώς άκουσα αυτά τα λόγια το βράδυ αυτό, θέλω, λέω, Κύριε, να έρθεις να μου δείξεις τον ουρανό. Είχα μια μεγάλη εμπειρία μαζί με τον Κύριο, αδελφοί. Ευχαριστώ τον Κύριο. Αλληλούια. Και άκουσα μια φωνή εκεί που ήμουν στο δωμάτιο. Μου είπε, γιέ μου, σήμερα θα έρθω να σας συναντήσω. Ταράχτηκα. Φοβήθηκα.
Τη φωνή αυτή δεν την άκουσα μέσα μου, στην καρδιά μου ή στο μυαλό μου. Την είχα ακούσει δίπλα μου. Και εγώ καθόμουνα να περάσει η ώρα και να δω πότε θα έρθει ο Κύριος. Αλληλούια. Ξέρετε, αδελφοί, δεν κοιμόμουνα. Δεν ήμουνα να δω κάποιο όνειρο. Αλλά ήμουνα ξύμνιος. Αλληλούια. Και εκεί που ήμουν ξύμνιος βλέπω δύο αγγέλους μπροστά μου. Αλληλούια. Βλέπω δύο αγγέλους ντυμένοι στα λευκά. Δεν με ρωτήσανε τίποτα. Με πήρανε. Κάτω κοιτούσα και έβλεπα το σώμα μου. Αλληλούια. Μια μεγάλη τρύπα ανοίχτηκε στον ταβάνι του σπιτιού. Πέρασα από την τρύπα του σπιτιού. Έβλεπα το σπίτι. Έβλεπα το αυτοκίνητο εκεί που είχε ο πατέρας μου. Έβλεπα τη γειτονιά. Και ξαφνικά όταν κοιτώ έτσι ψηλά και βρέθηκα στον ουρανό, ανοίχθηκε άλλη μια μεγάλη τρύπα εκεί που υπήρχαν τα αστέρια και μπήκα στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλληλούια. Εκεί, αδελφοί, είχα το κεφάλι μου κάτω, δεν μπορούσα να το σηκώσω. Προσπάθησα να σηκώσω, να δω δεξιά, αριστερά. Δεν μπορούσα να το σηκώσω το κεφάλι μου. Εκείνη την ώρα βλέπω έναν δρόμο να χαράζεται μπροστά μου. Και άκουσα μια όμορφη φωνή να μου λέει: «Γιέ μου Θανάση, σε καλό να περπατήσεις αυτό το δρόμο». Αλληλούια. Εγώ είμαι στην εκκλησία την οποία βρίσκεσαι. Αλληλούια. Και αδελφοί, πραγματικά είπα στους αγγέλους, αφήστε με να ζήσω εδώ, να μείνω εδώ. Είναι πολύ όμορφα. Προσπαθώ να βρω λόγια να περιγράψω αυτό το λίγο κομμάτι που μου επέτρεψε ο Κύριος να δω εκείνη την ώρα και δεν μπορώ να περιγράψω. Ήταν τόσο όμορφο. Τόσο ηρεμία, τόσο γαλήνια, δόξα στον Κύριο. Και μου λένε οι αγγέλοι, δεν πήραμε λέει αυτή την εντολή, πρέπει να σε ξανακατεβάσουμε κάτω. Αλληλούια. Και όταν, αδελφοί, ήρθα στο σώμα μου, εκείνο το βράδυ έπεσα στην προσευχή και έκλαιγα όλο το βράδυ. Και το πρωί που ξύπνησα, είπα στον πατέρα μου, μπαμπά, μαμά, πήρα την απόφαση να ακολουθήσω τον Χριστό. Πατέρας μου, αδελφοί, εξοργίστηκε. Έφτιαχνα μία δουλειά, την οποία αυτή τη δουλειά, αδελφοί, έβγαζα πάρα πολλά λεφτά που ήμουν 13 χρονών. Με στέλναν οι γονείς μου και έφτιαχνα την απαιτία. Ήταν πάρα πολλά τα λεφτά που έβγαζα. Και του λέω, μπαμπά, ξέρεις κάτι, εγώ λέω, δεν θα την ξανακάνω αυτή τη δουλειά. Εγώ θέλω να πάω να βρω μια δουλειά και τα χρήματα που θα φέρω, λέω, θα στα δίνω σε σένα. Εγώ λέω, αυτή τη δουλειά δεν την ξανακάνω. Δεν τη θέλει ο Κύριος. Πατέρας μου νευρίασε, με χτύπησε. Μου λέει, αν ξαναπάς αυτή την εκκλησία, μου λέει, αλίμονο σου. Εγώ συνέχισα να πάω. Αλληλούια, αδελφοί. Ο πατέρας μου μου πέταξε τα ρούχα έξω από το σπίτι, μου πέταξε την Καινή Διαθήκη που είχα και έβρισκε διάφορους τρόπους πώς να με ξεκολλήσει από τους αδερφούς. Από την εκκλησία. Μέχρι μια μέρα, αδελφοί, δεν μπορώ να ξεχάσω και αυτό το γεγονός. Λέει στη μητέρα μου, Γεωργία, λέει, θα τον πάρουμε και θα τον πάμε, λέει, στην Πάτρα. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, αδελφοί, έτσι, με το ζόρι, με χτύπησε. Θυμάμαι, είχε ματώσει κιόλας. Με βάλανε στο αυτοκίνητο, εγώ έκλαιγα και με πήγαν εκεί στην Πάτρα, στο Ρίο. Εγώ ήμουν πολύ στεναχωρημένος, αδελφοί, και καθώς έφυγα λίγο, μου λέει, πού πας? Λέω, θα πάω λίγο στη θάλασσα, μαμά. Η μητέρα μου στεναχωριόταν πολύ που με έβλεπε έτσι. Με παρακάλαγε η μητέρα μου και μου έλεγε, μην ξαναπάς στην εκκλησία. Θα έχουμε προβλήματα με τον παπά σου. Λέω, μαμά, αυτό που μου έδειξε εμένα ο Κύριος, δεν μπορεί κανένας να μου το πάρει. Δεν με ενδιαφέρει, λέω. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσει, λέω, ο παπάς για μένα. Εγώ αποφάσισα να ακολουθήσω τον Ιησού Χριστό. Αλληλούια. Και αδελφοί, εκεί που πήγα στην παραλία, έκλαιγα και λέω, Κύριε, πού είσαι? Ήμουνα μικρός. Έλεγα πράγματα έτσι κατά κάποιο τρόπο, εντάξει, που δεν στα έκανα. Λέω, Κύριε, πού είσαι? Μ' άφησες? Πού είσαι, Κύριε? Και αδελφοί, ακούω κάποιες πατημασές στην παραλία. Αλληλούια. Και λέω, ποιος είναι? Εγώ νομίζω ότι ήταν ο πατέρας μου, η μητέρα μου, και βλέπω στην άμμο να πατιέται η άμμο και να μου λέει, ο Κύριος, είμαι μαζί σου. Αλληλούια. Είμαι μαζί σου. Και ξέρετε, αδελφοί, στην κάθε δυσκολία που περνάμε, ο Κύριος είναι μαζί μας. Αλληλούια. Σε κάποιο πρόβλημα που έχουμε, ο Ιησούς Χριστός είναι δίπλα μας. Αλληλούια. Αυτό που θέλει ο Κύριος από εμάς είναι να τον επικαλιστούμε. Αλληλούια. Να μην χάσουμε την πίστη μας, αδελφέ. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Και τελικά, αδελφοί, είχα φύγει μόνος μου. Ξαναγύρισε ο πατέρας μου, είναι πολύ μεγάλη ομολογία μου, δεν θα σταθώ σε αυτό, να δώσουμε τον χρόνο και στους αδελφούς. Μου λέει, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Θα είσαι, μου λέει, αποτυχημένος. Δεν θα καταφέρεις τίποτα, μου λέει, στη ζωή σου. Δεν θα παντρευτείς, δεν θα κάνεις οικογένεια, σπίτι, μου λέει, δεν θα αποκτήσεις. Είσαι, μου λέει, έλεγε πολύ άσχημα λόγια, αδελφοί, Και λέω, παπά, δεν με νοιάζει. Με νοιάζει να ακολουθήσω τον Χριστό. Αλληλούια. Και πραγματικά, αδελφοί, αλληλούια, από όλα αυτά που είπε ο πατέρας μου, τίποτα δεν ίσκουσε. Αλληλούια. Μεγαλώνοντας την εκκλησία, δόξα στο όνομα του Κυρίου, ο Κύριος μου χάρισε μια όμορφη οικογένεια, δόξα στο όνομα του Κυρίου, μου χάρισε 4 παιδιά, τον ευχαριστώ τον Θεό και τον δοξάζω. Αλληλούια. Μου χάρισε μια πολύ καλή δουλειά, είμαι εκτιοπόλης ψαράς στη Λάρισα, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και ο Κύριος πραγματικά, αδελφοί, καθώς μένουμε στα πόδια του, ο Κύριος τι θα κάνει? Θα μας ευλογήσει. Αλληλούια. Αν εμείς μείνουμε, ο Κύριος θα μας ευλογήσει, αδελφοί. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο και τον δοξάζουμε. Και θέλω να ενθαρρύνω όλους τους νέους να μείνουν στα πόδια του Κυρίου. Και ο Κύριος είναι αυτός που θα τους ευλογήσει. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογεί.